ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός επισκέφθηκε στην Αθήνα το Υπουργείο Πολιτισμού και συζήτησε με την Υπουργό Λιδία Κονιόρδου αρχικά την επίσπευση και στη συνέχεια την ολοκλήρωση των έργων για το Αρχαίο Θέατρο. Επιπλέον, συζήτησε και για το σχέδιο καταδυτικού τουρισμού για τα παράλια και τα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πρώτον είναι το θέμα του Αρχαίου Θέατρου της Λάρισας. Είπαμε να έχουμε μια πιο στενή συνεργασία, ούτως ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών, για να μπορέσει να αποδοθεί επιτέλους στην κοινωνία και να πάρουμε και την προστιθέμενη αξία του πολιτιστικού αυτού μεγάλου μνημείου. Καταδυτικός τουρισμός στα νησιά μας, αλλά και στον Παγασιτικό, και τα υποβρύχια μουσεία. Εκεί εκκρεμεί να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση. Εμείς ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε ανοίξει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, αλλά χρειάζεται προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσουν οι Δήμοι στο να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλω να σας πω ότι έχουμε αποχαρακτηρίσει ήδη 4 ναυάγια, τα οποία θα μπορούν να είναι επισκέψιμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των συνεργειών. Το τρίτο θέμα ήταν για το μεγάλο πρόγραμμα στο οποίο είναι επικεφαλής η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Το θέμα του καταδυτικού τουρισμού. Σε αυτό συμμετέχουν το Υπουργείο Πολιτισμού, συμμετέχει το Υπουργείο της Ελλάδος, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας, συμμετέχουν πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη και είναι ένα σημαντικό έργο και αναδεικνύει την περιοχή και την Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ένα σημείο καταδυτικού τουρισμού. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί ξέρετε, ο καταδυτικός τουρισμός έχει πάρα πολλούς φίλους και όταν ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία θα έχουμε πρόσθετο τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα θα επιμηκυνθεί και περίοδος η τουριστική στην περιοχή.